Καλησπέρα. Τρίτη, 7 Απριλίου 2020, το βραδινό μας vlog που έχει τίτλο «Υπογονιμότητα και ψυχολογία». Αυτό τον τίτλο έβαλε η φίλη που έστειλε την επιστολή. Αγαπητή κυρία Πετρίδου, σας ευχαριστούμε για τα πολύ ωραία βίντεο που μας χαρίζετε. Είστε πραγματικά υπέροχοι. Ευχαριστώ αγαπή μου. Σας γράφω για ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζω εδώ και καιρό και αν σας ενδιαφέρει και εσά, θα μου άρεσε να γίνει vlog. Ναι, με ενδιαφέρει. Έχει να κάνει με την υπογονιμότητα. Με τον άνδρα μου είμαστε μαζί περίπου 15 χρόνια. Είμαστε και δυο γύρω στα 40. Αγαπιόμαστε και, να κάνουμε... Α, αγαπιόμαστε και ταιριάζουμε πολύ. Προσπαθούμε για παιδί εδώ και 6 χρόνια. Μέσα σε αυτή την περίοδο είχαμε πάρα πολλές ατυχίες. Αναγκαστήκαμε να τερματίσουμε μία εγκυμοσύνη στις 17 εβδομάδες λόγω σπάνιας σοβαρής ασθένειας του μωρού και είχαμε δύο αποβολές το πρώτο τρίμηνο. Να σας πω ότι έχουμε συλλάβει δύο φορές φυσικά και μία με εξωσωματική. Κάναμε τέσσερις εξωσωματικές και τρεις μεταφορές παγωμένων εμβρίων, αλλά και πάλι τζίφο. Τώρα μας έχει μείνει ένα παγωμένο έμβριο από τότε που ήμουν 38 ετών, αλλά έχω κουραστεί και πραγματικά δεν πιστεύω ότι θα βγάλει και πουθενά. Κυρία Θέκλα, έχω φτάσει στα 42 πλέον και νομίζω ότι η φυσική σύλληψη που να καταλήξει σε ένα υγιές παιδί μόνο με θαύμα θα γίνει. Ποτέ δεν ξέρεις, αλλά οκ. Okay. Μικρές οι πιθανότητες. Με τον άντρα μου προσπαθούμε ακόμα να συλλάβουμε φυσικά, αλλά και αυτό ψυχολογικά καταντάει κουραστικό, γιατί κάθε μήνα τα ίδια. Έχουμε πολύ δυνατή σχέση που το, που το έχει αντέξει όλο αυτό, αλλά μας έχει ταλαιπωρήσει και πολύ. Εννοείται πως έχει επηρεάσει και τη σεξουαλική μα ζωή, αφού την εβδομάδα που είμαι γόνιμη το σεξ γίνεται και λίγο μηχανικά. Επίση, νιώθω ότι έχει επηρεάσει αρνητικά και τη λύπη μου. Βεβαίω ότι την επηρεάσει αρνητικά, εννοείται. Το θέμα μου τώρα είναι πώ να χειριστώ όλη αυτή την κατάσταση ψυχολογικά. Όλοι οι φίλοι και οι γνωστοί κάνουν παιδιά και όσο περνάει ο καιρό, καταλαβαίνω. Και όσο περνάει ο καιρό και καταλαβαίνω ότι σε εμά δεν θα συμβεί, στενοχωριέμαι πάρα πολύ. Για παράδειγμα, τώρα τελευταία, έχει τύχει να έχουμε αρκετά φιλικά ζευγάρια που έχουν ανακοινώσει εγκυμοσύνε. Χαίρομαι για εκείνους, αλλά το ότι εγώ δεν είμαι μαμά με πληγώνει πάρα πολύ. Μαζευόμαστε ζευγάρια και οι γυναίκες μιλάνε για τα μωρά τους και εγώ κάθομαι εκεί χαμογελώντας μην έχοντας τι να πω. Εννοείται πως δεν θα σταματήσει ο κόσμος να μιλάει για τα παιδιά του και δεν γίνεται και εμείς να μακριθούμε από τους πάντες επειδή δεν έχουμε παιδιά. Το θέμα είναι ότι, και το ξέρω ότι ακούγεται χαζό, εγώ αισθάνομαι μειονεκτικά σαν γυναίκα. Κάθε φορά που πάω με τον άντρα μου σε συγκεντρώσει και οι μαμάδε φέρνουν τα παιδιά του, μετά αισθάνομαι χάλια. Αισθάνομαι ότι έχω χάσει μέρο τη θηλυκότητά μου και τη γυναικεία μου υπόσταση. Στενοχωριέμαι αφάνταστα και κλαίω κρυφά από τον άντρα μου γιατί δεν θέλω να τον στενοχωρήσω. Ξέρω πω και εκείνο πονάει πολύ και το να ρίχνω ένα στον άλλο δεν βοηθάει. Το συζητάμε συχνά, αλλά όταν είμαι πολύ down, προτιμώ να είμαι μόνη μέχρι να νιώσω καλύτερα. Κυρία Θέκλα, πώ να χειριστώ τι κοινωνικέ συναναστροφέ. Το Σαββατοκύριακο μα επισκέφτηκε ένα φίλο μα, ο οποίο περιμένει παιδί σύντομα. Δεν ξέρει ότι εμεί έχουμε θέματα υπογονιμότητα. Νομίζει ότι δεν θέλουμε παιδί. Και με έχει και για γυναίκα καριέρα. Ενώ εγώ θα ήθελα τόσο πολύ να είμαι σπίτι να μεγαλώνω παιδιά. Τέλο πάντων, μα έλεγε όλη την ώρα για το μωρό, μα έδειχνε φωτό από τη φωτογράφηση που κάνανε πριν τον τοκετό, φωτογραφίε από το δωμάτιο του μωρού για όλου του φίλου του που περιμένουν μωρό. Αχ, θέ με πήρε τόσο από κάτω που δεν φαντάζεσαι. Όχι γιατί δεν χαίρομαι για αυτού, απλώ στενοχωριέμαι που εμεί δεν θα τα καταφέρουμε. Που εμεί δεν τα καταφέραμε. Δεν θέλω να πω στου φίλου μα για τα προβλήματά μα, γιατί μπορεί να νομίζουν ότι ζηλεύουμε, μπορεί να μην μα καλούν. Δεν θέλω να πω στον άντρα μου να μην πηγαίνουμε, πρώτον γιατί δεν θέλω να χαθούμε από τον κόσμο όλο, και δεύτερο γιατί ο άνθρωπο στο τέλο θα μιζεριάσει μαζί μου. Κυρία Θέκλα, αισθάνομαι μειονεκτικά ότι είμαι μισή γυναίκα. Και ότι, ότι ό,τι και να έχω πετύχει στη ζωή μου δεν έχει αξία επειδή δεν έγινα μάνα. Αισθάνομαι ότι ο άντρα μου μπορεί να βρει μια μικρότερη που θα του κάνει παιδιά και εγώ θα μείνω μόνη. Έχει πρόβλημα. Πρέπει να είσαι ψυχολόγο οπωσδήποτε. Έχω αρχίσει να αισθάνομαι κομπλεξικά με το σώμα μου γιατί με έχει απογοητεύσει και με παίρνει πολύ από κάτω. Δεν ξέρω πώς να αντιμετωπίσω τις κοινωνικές εκδηλώσεις τις οποίες I put on a brave face, αλλά από μέσα μου πληγώνομαι πολύ, εννοείς ότι δείχνεις προς τα έξω ότι σε γενναία και δεν σε ενοχλεί, αλλά μέσα σου πληγώνεσαι πολύ. Αλλά δεν είναι μόνο όταν βγαίνουμε με ζευγάρια που έχουν παιδιά ή περιμένουν παιδί. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο είχαμε βγει με δύο άλλα ζευγάρια. Μια κοπέλα είναι 33 και άλλη 45 και έχει δύο παιδιά από τον προηγούμενο γάμο. Αμέσω σκέφτηκα ότι 33 χρόνια τι τυχερή που έχει χρόνο, και για την άλλη πόσο τυχερή που έχει δύο παιδιά. Ό,τι να είναι. Όταν μία π.χ. γνωστή ηθοποιό γύρω στα 40-45 εακόντια έχει παιδί. Αμέσω ψάχνω να βρω τι ηλικία έχει το παιδί, να δω σε τι ηλικία το έκανε. Κοινώ έχω βλακέψει. Γεωθεσία ή εξωσωματική με δανεικά αυγά δεν σκέφτομαι ακόμα. Ή μάλλον σκέφτομαι, αλλά δεν είμαι έτοιμη γιατί είμαι ακόμα σε κατάσταση πένθου από όσα έχω περάσει τα τελευταία 8 χρόνια. Έπειτα η υιοθεσία είναι χρονοβόρα και ακριβή διαδικασία και δεν ξέρω να αντέχω άλλο, όπω και τα δανεικά αυγά. Πώ με συμβουλεύετε να αντιμετωπίσω το θέμα, Θα μου περάσει ποτέ ή θα αισθάνομαι για πάντα έτσι. Δεν θέλω να είμαι ένα μίζερο πλάσμα και δεν θέλω να ρίχνω ψυχολογικά τον άνδρα μου. Πώ να χωνέψω το γεγονό ότι δεν θα κάνω παιδιά όταν αυτό είναι που, όταν αυτό είναι που θέλω πάνω απ' όλα στη ζωή μου. Τα λατρεύω τα παιδιά και ξέρω ότι ένα παιδί θα ήταν πολύ ευτυχισμένο να έχει εμά για γονεί. Με τι κοινωνικέ σχέσει τι να κάνω. Δεν θέλω να ξεκόψω από τον κόσμο και δεν θέλω και να μιζεριάσω τον άνδρα μου, όμω τον τελευταίο καιρό γίνομαι χώμα σω φταίει και το γεγονό ότι έχω αυτό το τελευταίο παγωμένο έμβριο και έχοντα μια μικρή ελπίδα, δεν έχω closure, δεν έχει κλείσιμο. Και δεν αφήνω τη θλίψη μου να κάνει τον κύκλο τη και να συνέλθω. Συγγνώμη για το μεγάλο email, κυρία Πετρίδο, αλλά πραγματικά θα εκτιμούσα πολύ τη γνώμη σα. Λοιπόν, εγώ ευχαριστώ που το στείλε. Πάρα πολύ ωραίο email. Πάρα πολύ ωραίο email. Ωραίο email, αλλά δεν είναι ωραία κατάσταση για σένα αυτή. Λοιπόν, Σκεφτόμουν και χθε που το προετοίμαζα το mail, το vlog, σκεφτόμουν και τώρα που το διάβαζα διάφορα πράγματα που το διάβαζα. Ε, θα, θα ξεκινήσω από το τέλος. Έχεις δίκιο ότι το να έχεις ένα α, έμβριο παγωμένο δεν δε σε αφήνει να το πενθήσει και να, να νιώσεις closure, να νιώθεις ότι έχει τελειώσει. Έστω και μια μικρή ελπίδα να έχουμε για κάτι, αυτή η μικρή ελπίδα δεν μας αφήνει να τελειώσουμε το πένθος. Τι θα έκανα εγώ στη θέση σου. Σίγουρα θα πήγαινα σε ψυχολόγο. Πρέπει οπωσδήποτε να πας σε ψυχολόγο. Εντάξει, τώρα είναι καραντίνα, θα πας διαδικτυακά. Οπωσδήποτε. Ο ψυχολόγος στοιχίζει πολύ λιγότερα χρήματα από τις εξωσωματικές και όλα αυτά τα πράγματα που έχετε κάνει και έχετε εξοδέψει. Και θα σε βοηθήσει πάρα πολύ ο ψυχολόγος για να μπορέσεις να ξεπεράσεις το κόμπλεξ που νιώθεις. Το αίσθημα μειονεξία που νιώθει επειδή δεν είσαι μητέρα. Τι είναι αυτά που ακούω, Ότι είσαι μισή γυναίκα, ότι έχει χάσει τη θηλυκότητα σου επειδή δεν είσαι μητέρα. Αυτά είναι κοινωνικά στερεότυπα και προκαταλήψεις άλλων εποχών. Αυτό που σκεφτόμουν την ώρα που διάβαζα αυτά που γράφει είναι ότι ίσα ίσα μια γυναίκα όταν κάνει παιδιά και σου μιλάω σαν μια γυναίκα που έχει κάνει παιδιά και έχει μεγαλώσει παιδιά ισα ισα όταν κάνει παιδιά, χάν... τότε χάνει τη θελικότητά τη. Τότε είναι που είναι μια μηχανή το σώμα τη για να θρέφει το μωρό και είναι μια μηχανή το σώμα τη για να το γεννήσει και μια μηχανή για να το τρέφει πάλι με το να το θελάσει. Δεν είμαι εναντίον τη μητρότητα, ούτε υπέρ τη. Θεωρώ ότι το να κάνει παιδιά κάποιο είναι πολύ μεγάλη ευθύνη, το να γίνει μια γυναίκα μάνα είναι πολύ σοβαρό πράγμα. Και ότι ο καθένα δικαιούται να επιλέξει να γίνει ή να μην γίνει. Στην πραγματικότητα όμω ο καθένα επιλέγει μόνο να μην γίνει. Να γίνει, δεν μπορεί να το επιλέξει. Γιατί καλή ώρα εσεί τώρα προσπαθείτε, προσπαθείτε, προσπαθείτε και δεν έρχεται. Mm. Και δεν μπορεί να πει κανεί ότι ήσουν μεγάλη όταν ξεκινήσατε. Δεν ήσουν μεγάλη. Καμία περίπτωση. Τι να σου πω, έχει διάφορε λύσει. Πέραν της ψυχοθεραπείας, τη ψυχοθεραπεία, η ψυχοθεραπεία τη θεωρώ must. Πρέπει οπωσδήποτε να κάνει ψυχοθεραπεία. Οπωσδήποτε, γιατί μόνο και μόνο η επίδραση που έχουν όλε αυτέ οι ενέσει που έκανε όλα αυτά τα χρόνια πάνω στη ψυχολογία σου, πάνω στη ψυχική σου ισορροπία είναι πάρα πολύ σοβαρή. Πάνω στο συνέστημα σου είναι πάρα πολύ σοβαρέ. Και αυτέ οι βλακίε που σκέφτεσαι ότι θα σε αφήσει ο άντρα σου και θα πάρει μια νεότερη για να πάρει παιδιά κλπ. κλπ. όλα αυτά δεν σε βοηθάνε καθόλου εσύ διαγράφεις ότι η σχέση σας είναι πολύ δυνατή και ότι έχετε, έχεις αντέξει όλο αυτό, αλλά νομίζω ότι έχει συμπτώματα μετατραυματικού στρες, διαταραχής μετατραυματικού στρες. Δηλαδή έχεις δεχθεί τόσα πάνω τα ψυχικά τραύματα με όλες εκείνες τις... Δηλαδή κόρη, τι δεν πέρασες εσύ, πέρασες, φυσικέ φυσικές αποβολές... Πέρασε διακοπή κοίηση λόγω ασθένεια του παιδιού στη 17η εβδομάδα. Δηλαδή, είχε βγάλει σχεδόν τη μισή εγκυμοσύνη. 34 εβδομάδων επιζεί μια χαρά το έμβριο, δηλαδή σου στη μέση τη εγκυμοσύνη. Πέρα, πέρασε πάρα πολλά. Πέρασε πάρα πολλά. Λοιπόν, πρέπει να κάνει οπωσδήποτε ψυχοθεραπεία. Οπωσδήποτε, δηλαδή αυτό το βίντεο δεν θα σου κάνει κάτι, τότε τουλάχιστον ψυχοθεραπεία πρέπει να κάνει. Όμω, να πω και κάτι αφού με ρωτά, αν ήμουν στη θέση σου, τι θα έκανα, θα έκανα οπωσδήποτε ψυχοθεραπεία. Μετά θα πήγαινα να το βάλω το έμβριο να κάνω έτσι την τελευταία προσπάθεια, ξέρω αν πρέπει να κάνεις και κύκλο ορμονοθεραπείας για να το βάλεις. Νομίζω πρέπει, ναι. Είναι μεγάλη ταλαιπωρή ορμονοθεραπεία. Τέλος πάντων. Αν, δεν είναι, αν είναι, εύκολο να το βάλω, να το δοκιμάσω και ας είναι να μην στεριώσει, να τελειώνει η κουβέντα. Ή ο άλλος ο τρόπος είναι να μπείτε άμεσα και εσύ και ο άνδρας σου στη διαδικασία του να έχετε μωρό στο σπίτι. Και αυτό είναι μέσω γίνεται, της διαδικασίας του να γίνετε παρένθετη γονή. Όταν α, 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 έρθει μωρό στο σπίτι και βιώνετε τι σημαίνει να μεγαλώνετε ένα μωρό, θα σα φύγει όλη η αγωνία για το αν θα κάνετε μωρό ή όχι, και τότε μπορεί και να κάνετε ή μπορεί να μην σα νοιάζει πλέον που δεν θα κάνετε. Θα σου πω μια ιστορία που την έχω ξαναπεί. Ήμουνα 22 ετών και ήμουν στη Θεσσαλονίκη και γέννησα τον Λάζαρο. Και ήμουνα παρέα τότε με μια κοπέλα που ήταν 45 ετών, Όχι 42 όπω εσεί, 45 ετών η οποία ήταν παντρεμένη από τα 20 της, είχε στο ιστορικό της μια αποβολή, δηλαδή είχε μείνει έγκυος και είχε χάσει ένα μωρό, και τον καιρό που ήμουν εγώ έγκυος στο Λάζαρο, αυτή έκανε εξωσωματική για 7ο ή 8ο γύρο, δεν θυμάμαι, και μάλιστα είχε δώσει και πάρα πολλά χρήματα, που δεν τα είχε κιόλα. Είχαν έρθει μια για το 97 τώρα. Είχαν έρθει, έρχονταν κάτι για τρία από τη Γερμανία και έκαναν τότε κάτι εξωσωματικέ, in vitro, κάτι αυτά που τώρα γίνονται και στην Ελλάδα. Και θυμάμαι ότι όταν, είχα, όταν είχε γίνει τοποθέτηση ότι του, του γονιμομηνίου Εμβρίου, θυμάμαι ότι ξάπλωνε στο κρεβάτι, ότι μιλούσε με μοναστήρια, ότι τη, δεν έκανε μπάνιο για τρεις μέρες και τους σκουπιζόταν με μορομάντη. θυμάμαι μου τα έλεγε και εγώ θα τρομερές ενοχές, τρομερές τύψεις και ενοχές ότι εγώ στα 22 μου έμεινα έγκυος εύκολα και μπορούσα εύκολα να κάνω παιδί και ότι αυτή η φίλη μου δεν μπορούσε να κάνει παιδί. Και έλεγα καλύτερα να ήταν αυτή έγκυος και να μην ήμουν εγώ έγκυος. Αυτό σκεφτόμουν πραγματικά. Νιώθα άσχημα. Νιώθα άσχημα και ε, η ίδια ήθελε να ασχοληθεί με το μωρό και ασχολούν, ασχολούνταν με τον Λάζαρο και ασχολούνταν και με τη φροντίδα του. Θυμάμαι είχε έρθει και στην παπτήση Τέλος πάντων. Έφυγα εγώ από τη Θεσσαλονίκη ήταν ο Λάζαρος δύο μηνών. Επέστρεψα στην Κύπρο. Και τέσσερα χρόνια μετά μου έρχεται μια φλασιά και την παίρνω τηλέφωνο. Να την πήρα για να τη πω ότι χώρισα. Και ακούω μωρά να λέω: Τι, έχει μωρό. Μωρά μου λέει. Γιατί τότε που κάναμε παρέα, ε, ήθελε πάρα πολύ να υιοθετήσει και δεν δεχόταν ο άνδρα τη. Και είχαν βρει και δύο διαφορετικέ περιπτώσει μωρών και δεν δεχόταν ο άντρα να υιοθετήσει. Γιατί ήταν κάποιε περιπτώσει που Φοβόταν ο άνδρας τη ότι οι γονεί που έδιναν το παιδί και οθεσία μετά θα μετάνιωναν και του έλεγε: Δεν θέλω να έρθει το μωρό να μείνει μαζί μα εδώ στο σπίτι και να έχουμε... να έχουμε, θέματα μετά να πληγωνόμαστε και αυτά. Και θυμάμαι ότι και εγώ είχα θυμώσει με τον άνδρα τη τότε και του έλεγα: Καλά, ρε, πόσο, πόσο είσαι, τι. Τέλο πάντων, μου λέει τότε το 2001, τέσσερα χρόνια μετά μου την πήρα τηλέφωνο, μου λέει: Ακούνα, τι έγινε. Πριν 9 μήνε δέχθηκε ο άνδρα μου επιτέλου να υιοθετήσουμε και βρήκαμε ένα μωρό νεογέννητο. Μα είπαν ότι βρήκα ένα μωρό νεογέννητο, το οποίο ήταν ε, περίπτωση σίγουρη ότι δεν θα το θέλει να μπει. Τώρα θέλω να πίσω τι λεπτομέρειε για να μην προδώσω ταυτότητα. Και το πήραμε. Στου τρει μήνε μα τηλεφωνήματα έχει ακόμη ένα. Έχει ακόμη ένα. Και το πήραμε κι αυτό. Εγώ λέει σταμάτησα να βλέπω περίοδο και λέω είμαι, πόσο ήταν τότε, 49, είμαι 49 ετών, μου ήρθε η μηνόπαυση. Και στου 9 μήνε γέννησα και το δικό μου το μωρό. Και έτσι έχει τρία παιδιά σαν δίδυμα. Και την ώρα που τη μισώ στο τηλέφωνο, θύλαζε το μικρό. Το οποίο φυσικά τα αγαπάει και τα τρία, σαν, σαν να τα έχει γεννήσει και τα τρία, και δεν έχει καμία διαφορά η, το, τα παιδιά που έχει οθετήσει από το παιδί που έχει γεννήσει. Λοιπόν, ε, αυτή είναι μια ιστορία πραγματική, δεν λέω ψέματα, τα παιδάκια αυτά τώρα πρέπει να είναι 19 ετών. Ναι, 19 ετών. Περί... Πάρω κάτω. Δηλαδή τα τρία αδέρφια έχουν μεταξύ τους διαφορά 9 μήνε, 6 μήνε, 3 μήνε. Λοιπόν, ε, σε αυτή την περίπτωση δούλεψε πάρα πολύ η υιοθεσία επειδή όμως λες ότι είναι δύσκολη η οθεσία και είναι πολύ, πολύ έξοδη και αυτά, μπορεί να δοκιμάσετε με τη, να γίνετε ανάδοχοι γονεί. Στην Κύπρο, δεν ξέρω αν Κύπρο η Ελλάδα, στην Κύπρο η διαδικασία είναι διαμέσου του γραφείου βημερία που κάνει κάποιο αίτηση για να γίνει ανάδοχο γονέα και έρχεται μια κοινωνική λειτουργό από το γραφείο βημερία στο σπίτι, παίρνει απόψει και από του τους, 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 τους πιθανού ανάδοχου γονεί και από το περιβάλλον του για να δεν είναι κατάλληλοι. Νομίζω ότι είστε κατάλληλοι. Ένα ζευγάρι αγαπημένο, παντρεμένο που είσαστε μαζί τόσο καιρό, που έχει δοκιμαστεί η σχέση σα. Το παντρεμένο δεν, δεν, θεωρώ ότι πρέπει να είσαι παντρεμένο οπωσδήποτε για να θετήσει παιδί. Και ούτω ή άλλω θεωρώ ότι και μια ελεύθερη γυναίκα θα, θα έπρεπε να δικαιούται να υιοθετήσει παιδί και ένας ελεύθερος <Σεστά> ένα ελεύθερο άντρα. Είναι άλλη συζήτηση όμω αυτή. Λοιπόν, στο ψυχολόγο τρέχοντα, γιατί σε έχει πάρει από κάτω, τρέχοντα γιατί έχει φανεί η, ψυχική ταλαιπωρία που έχει υποστεί από όλη αυτή την κατάσταση και το γεγονός ότι κλαις μόνη σου και ότι δεν λες τον άντρα σου όλα όσα σκέφτεσαι είναι πάρα πολύ ενισχυτικό. Γιατί άθελα σου μέσω της διαδικασίας της αυτοεκπληρούμενης προφητείας σαν να και απομακρύνεις τον εαυτό σου από τον άντρα σου. Και αυτό που φοβάσαι μη κακόν θα το πάθεις. Δηλαδή, επειδή φοβάσαι, μην τυχόν και με δει την αδυναμία σου άνδρα σου και δει ότι εσύ, εσύ ε, νιώθει μισή γυναίκα κλπ. κλπ τον αποδιώχνει και μετά μη κακόν μπορεί να έρθει το αποτέλεσμα που φοβάσει. Εντάξει, α το ψυχολόγο μου, υπόσχεσαι. Σε ε, παρακαλώ. Και αλλή μόνο αν η θηλυκότητα μία γυναίκα ενέτη 2020 εξαρτάται από το αν έκανε παιδί ή όχι. Κύριε, λέει σου. Δεν σε κατηγορώ. Ξέρω πώ πως σκεφτείνει, πως είναι η κοινωνία. Ξέρω πώ μα έχουν μεγαλώσει. Ξέρω, φαντάζομαι, θα σε έχουν μεγαλώσει με ένα παρόμοιο με αυτό με έχουν μεγαλώσει εμένα. Τα ξέρω αυτά. Αλλά ο ημένα μου. Διάβασε το βιβλίο μου, χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά. Please. Α, διάβασε και το βιβλίο μου, χαρούμενη μαμά, ένα παιδιά. Για να σου φύγει η ιδανική εικόνα τη γονεϊκότητα που έχει. Αυτά. Σου στέλνω την αγάπη μου και σε παρακαλώ. Υποσχέσου όπω θα πάει στη ψυχοθεραπεία. Πρέπει. Πρέπει. Καληνύχτα.